Για εκείνους που αγαπούν την Κρήτη και θέλησαν να συναντήσουν το απεριόριστο φυσικό της Κάλλος, η ανακάλυψη των στολιδιών της τους ξαφνιάζει ευχάριστα, μιας και η φυσική παράδειση του νησιού, που δεν είναι καθόλου λίγη, βρίσκονται αρκετές φορές πολύ κοντά στις πόλεις. Οι αποδράσεις αυτές για κάποιους σημαίνουν την επανασύνδεσή τους με τη φύση μέσα από το όμορφο και άγριο τοπίο, τον καθαρό αέρα και την ησυχία. Για άλλους που γνωρίζουν την ιστορία και τη θρησκευτικότητα που έχουν κάποιοι προορισμοί, η σύνδεση βιώνεται πιο βαθιά, μιας και ο τόπος, εκτός από την παράμιλη φυσική ομορφιά του, νοηματοδοτεί μέσα τους έννοιες βαθύτερες και χριστιανικές. Σας καλωσορίζουμε στο μοναστήρι, το πατριαρχικό και σταυροπιαγιακό του γουβερνέτου της Κυρίας των Αγγέλων, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία, στο όρος Μελέχα, εδώ στο Ακροτήρι, στη γωνιά αυτή της Κρήτης και σε αυτόν τον ησυχαστικό τόπο, όπου φιλοξενείται για 550 χρόνια αυτός εδώ ο ευλογημένος τόπος του μοναστηριού. Η Κρήτη είναι γεμάτη από μοναστήρια που αποτελούν τα κάστρα της Ορθοδοξίας και οι φύλακες της πίστεώς μας, αιώνες τώρα, από τις δυσίωνες, δυσχήμερες εποχές τις οποίες γνώρισε ο τόπος μας. Πολλές πάμπολες κατακτήσεις που όμως δεν αφαίρεσαν την πίστη του λαού μας και την παρουσία του μοναχισμού σε αυτήν την αγιωτόκο νήσο της Κρήτης, η οποία πρώτη ασπάστηκε τον χριστιανισμό και τον μοναχισμό, καθότι και τα δύο άρχισαν και γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν στη γη της Παλαιστίνης. Ο δε μοναχισμός πέραν της Παλαιστίνης πήρε σάρκα και οστά στην Αίγυπτο και γενικά στην περιοχή αυτή της λεκάνης της Μεσογείου, και οπότε η Κρήτη ήταν η πρώτη που δέχτηκε τα σπέρματα αυτού του νέου Ευαγγελισμού που είναι ο μοναχισμός, που είναι η γνησιότερη αυτοέκφραση του χριστιανισμού. Η Μονή Γουβερνέτου χτίστηκε το 1500 σε αυτό εδώ το ύψωμα και ο λόγος που κτίστηκε εδώ ήταν διότι εγκαταλείφθηκε ο παλαιός, ο πρώτος τόπος της ασκήσεως των μοναχών που βρίσκεται εδώ παρακάτω στο Φαράγγι, στο φαράγγι του Αγίου, όπως λέγεται, το αυλάκι του Αγίου, όπως είναι γνωστό εδώ από τους ντόπιους, όπου ήταν ένας κατεξοχήν τόπος ασκήσεως και πνευματικής ζωής. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε ως κέντρο ασκητισμού χάρη στην παρουσία του Οσίου Ιωάννου του Ερημίτου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης καταγόταν από την Αίγυπτο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε έζησε. Βρισκόμαστε σε μία προσπάθεια, την οποία έχουμε αρχίσει τώρα τα τρία τελευταία χρόνια, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε ακριβώς την εποχή που έζησε ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο. Τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένον που έζησε, δραστηριοποιήθηκε σε όλη την Κρήτη σχεδόν, και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε εδώ στη Δυτική Κρήτη και κοιμήθηκε εδώ στην περιοχή της Κισάμου, όπου βρίσκεται και ο τάφος και η κάρα του. Άλλος λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και άλλος ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης. Γιατί πάρα πολλοί συγχαίουν αυτούς τους δύο οσίους, ο οποίος μεν πρώτος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος, έζησε τον 10ο μεν 10ο αιώνα. Εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης, ο δεύτερος Ιωάννης όσιος της Δυτικής Κρήτης. Σίγουρα πάντως χάρη κάποιου πειρασμού, κάποιας δυσκολίας, έφυγε από την Αίγυπτο μαζί με μια ομάδα μοναχών, όπου εγκαταστάθηκαν περνώντας τα Ιεροσόλυμα, εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, σε μια περιοχή που πήρε και το όνομά τους αργότερα, Ερήμη, από τους Ερημίτες. Η Ερήμη που βρίσκεται στην επαρχία της Μητροπόλεως Λεμεσού. Εκεί μαζί με αυτούς τους 15 ασκητές που ήσαν μαζί με τον Όσιο Ιωάννη, ο οποίος υπήρξε ο γέροντας των υπολείπων, ο πνευματικός οδηγός δηλαδή των υπολείπων, ενώθηκαν περίπου 40 Κύπριοι.
Έζησαν κάποιο μεγάλο διάστημα εκεί στην ερήμη και πάλι για λόγους που δεν γνωρίζουμε, που ίσως και στη μία περίπτωση της Αιγύπτου που φύγανε και της άλλης της Κύπρου και αργότερα από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας που πήγαν αμέσως μετά την Κύπρο, ίσως ο λόγος να ήταν η εξάπλωση του Μωαμεθανισμού. Έφυγαν λοιπόν και από την Κύπρο και πήγαν στην Ατάλεια της Μικράς Ασίας, όπου εκεί ενώθηκαν μαζί τους και άλλοι ασκητές της περιοχής, εκεί της Ατάλειας, και γίνανε 99 στον αριθμό. Δεν έγιναν ποτέ 100, γιατί ο πρώτος και ο έσχατος ήταν ο Χριστός της συνοδείας αυτής. Και πάλι για λόγους που δεν γνωρίζουμε, που ίσως είναι αυτός που είπα πριν, η εξάπλωση του Μωαμεθανισμού, έφυγαν του Ισλαμισμού, η εξάπλωση του Ισλάμ, έφυγαν από εκεί και μέσω Ρόδου έφτασαν στην Κρήτη. Ήρθαν στη Δυτική Κρήτη και μάλιστα στην περιοχή της Κισάμου πάλι, όπου στο Ναζογυρέ, το γνωστό εκείνο μέρος, το χωριό, το όμορφο αυτό χωριό, η όμορφη αυτή περιοχή της Κρήτης, της Εσπερίας Κρήτης, της Δυτικής Κρήτης μας, όπου εκεί ζούσαν σε σπηλιές. Κάποια στιγμή ο γέροντας της συνοδείας, ο Όσιος Ιωάννης, αποσπάστηκε, έφυγε από την συνοδεία, εγκατέλειψε τους υπολείπους μοναχούς και έψαξε βαθύτερα στα βουνά της Κρήτης να βρει μεγαλύτερη ησυχία. Έτσι οδηγήθηκε εδώ. Και πράγματι, στο Φαράγγι εδώ κάτω, έζησε την υπόλοιπη ζωή του. Κάποια στιγμή κάποιος βοσκός, κάποιος κυνηγός, τον πέρασε για θύραμα και τον τόξευσε. Ακολουθώντας λοιπόν τα ίχνη του αίματος για να βρει το θύραμά του, έκπληκτος βρέθηκε μπροστά σε έναν άνθρωπο, ο οποίος τελείωνε εκείνη την στιγμή. Του ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε ότι ήταν άνθρωπος και εκείνος του αποκάλυψε ποιος ήταν και πώς βρέθηκε εδώ. Τον συγχώρεσε και έτσι τελείωσε τον βίο του, τη ζωή του, Όσιος Ιωάννης. Αυτός ο βοσκός λοιπόν έγινε η αιτία, η αφορμή να μάθει ο κόσμος τότε της περιοχής, της πόλεως των Χανίων, γιατί ήταν το ακροτήρι ακατοίκητο εκείνη την εποχή, καθότι ήταν ένας ερημητικός τόπος, άνυδρος. Να μάθουν έτσι λοιπόν οι άνθρωποι από αυτόν τον βοσκό την παρουσία αυτού του ασκητού, αυτού του ανθρώπου του Θεού, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Μάλιστα η μαρτυρία του βοσκού λέει ότι ένιωσε μία άρρητη ευωδία μέσα στο σπήλαιο εκεί όπου τελείωσε τη ζωή του Άγιος Ιωάννης και ένα έκπαγλο φως, ένα ωραιότατο φως. Σημάδια της παρουσίας της χάριτος του Θεού. Έγινε λοιπόν αιτία αυτός ο ταπεινός ο βοσκός με την τόσο σκληρή του πράξη, έτσι ήταν το θέλημα του Θεού, με αυτόν τον τρόπο να τελειώσει τον βίο του Όσιος. Έγινε λοιπόν αυτός αφορμή και γνωρίσαμε την ύπαρξη αυτού του Οσίου στην περιοχή. Τώρα όμως το θαυμαστό κρύβεται αλλού. Τέτοια ήταν η αγάπη και ο σύνδεσμος μεταξύ όλης αυτής της ομάδας που προαναφέραμε, των 99 πατέρων, 98 μαζί με τον Όσιο Ιωάννη 99, που παρακάλεσαν τον Θεό πως μαζί ήρθανε και περάσανε τόσα και ξεκίνησαν από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας και κατέληξαν εδώ. Έτσι λοιπόν όπως μαζί ξεκίνησαν όλον αυτόν τον πνευματικό αγώνα τον οποίον έκαναν και έτσι απομακρύνθηκαν από τον γέροντά τους, παρακάλεσαν τον Θεό όπως έτσι ήρθαν όλοι μαζί να φύγουν. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα, ούτε κινητά ούτε ακίνητα.
Όταν λοιπόν ξεψύχησε, τελείωσε ο Όσιος Ιωάννης, την ίδια ακριβώς ημέρα, το ίδιο 24ωρο, κοιμήθηκαν, τελείωσαν όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, και οι 98 πατέρες στη ζωή τους, ειρηνικά. Άλλος εκεί που κοιμότανε, άλλος εκεί που προσευχόταν, άλλος εκεί που μαγείρευε. Γι' αυτό εορτάζουν την ίδια μέρα όλοι μαζί. Οι 99 πατέρες, 7 Οκτωβρίου. Και είναι το μοναδικό στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων μας, γεγονός, το οποίο βλέπουμε, ομαδική κατάληξη ανθρώπων. Συνήθως έχουμε μαρτύρια πολλών Αγίων. Άγιοι που μαρτύρησαν την ίδια μέρα 40, ξέρω εγώ, 100, ακούς 300, ακούς χιλιάδες, που μαρτύρησαν για τον Χριστό. Δεν έχουμε όμως πουθενά καμία μαρτυρία τόσοι άνθρωποι την ίδια μέρα να φύγουν ειρηνικά. Αυτό μας αποδεικνύει τι κάνει ο σύνδεσμος της αγάπης. Όταν οι άνθρωποι είναι ενωμένοι πνευματικά και ουσιαστικά μεταξύ τους, γίνονται ένα. Δεν γίνονται ένα μόνο δύο άνθρωποι στη ζωή, αλλά και τρεις και τέσσερις και 104. Έτσι και οι 99 πατέρες ήταν πάντοτε μαζί και εκείνος που τους ένωνε ήταν ο Χριστός, γι' αυτό και εκείνος που μαζί τους πήρε ήταν αυτός που πάντοτε αγαπούσαν και ακολουθούσαν, που ήταν ο Κύριός μας. Έτσι λοιπόν μετά από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου, ο τόπος αυτός άρχισε πνευματικά να θάλει και να αυξάνει. Έγινε κέντρο προσέλευσης πολλών στη συνέχεια μοναχών, ανθρώπων που ποθούσαν τον Θεό. Πάντοτε οι μοναχοί ποθούν την ησυχία. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι τα μοναστήρια μας κτίστηκαν σε μέρη όπου υπήρχε ησυχία. Και ο μοναχισμός ασφαλίζεται και εξασφαλίζεται όπου διασφαλίζεται αυτό ακριβώς το πνεύμα της ησυχίας. Γι' αυτό κτίζονταν πάντοτε τα μοναστήρια σε απόκρημνα, ερημικά μέρη, σε βουνά, μακριά από τον κόσμο. Οι σπηλιές εδώ που υπάρχουν πολλές στην περιοχή έγιναν κατοικητήρια πολλών φιλόθεων ψυχών, ανθρώπων που πόθησαν την ζωή του Ευαγγελίου, που είναι η ζωή της συνύπαρξης και συμπόρευσης με τον Θεό. Για λόγους όμως πάλι διάφορους και δύσκολους της εποχής εκείνης, λόγω του ότι οι πειρατές είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη ζωής μέσα στο φαράγγι, καθότι το φαράγγι οδηγεί στη θάλασσα. Και στη θάλασσα υπήρχε αρσανάς. Αρσανάς είναι το μικρό λιμάνι όπου είχε το μοναστήρι, όπου αποδείκνυε ότι υπήρχε ζωή, ότι ζουν άνθρωποι στην περιοχή. Δυστυχώς οι πειρατές άρχισαν να τους πολεμούν, να τους διώκουν, θέλοντας να τους πάρουν ό,τι είχαν, ό,τι τρόφιμα ενδεχομένως, με αποτέλεσμα οι μοναχοί να εγκαταλείψουν αυτό το μέρος, τη σκήτη που είχε δημιουργηθεί ωστόσο γύρω από το μέρος που έζησε ο Άγιος, και το 1500 ανέβηκαν εδώ, όπου έκτισαν αυτό το μοναστήρι, σε αυτό εδώ το ύψωμα, για να μην είναι θεατό από τη θάλασσα. Και μάλιστα για να ενθυμούνται τους πειρατές, τα όσα πέρασαν από αυτούς, λαξεύσανε στην πρόσωψη του ναού, του καθολικού, της Μονής, εδώ, τα πρόσωπα των πειρατών, για να ενθυμούνται όσα πέρασαν από εκείνους. Το μοναστήρι έκτοτε είχε μία μεγάλη πορεία, βεβαίως η πορεία του δεν ήταν ανεξάρτητη από τη μοίρα, από τους πόνους και τα παθήματα του λαού μας. Φραγκοκρατίες, τουρκοκρατίες, κατοχές. Το μοναστήρι συνεισέφερε όπως και όλα της περιοχής μας και όλα της Κρήτης, όχι απλώς ό,τι είχε και δεν είχε, αλλά πρωτίστως τους ίδιους τους μοναχούς,
προκειμένου να ελευθερωθεί αυτός ο τόπος. Έγινε και αυτό προπύργιο ελευθερίας, επανάστασης, όπως και όλα επαναλαμβάνω τα μοναστήρια της Κρήτης και της Ελλάδος. Οι μοναχοί εδώ βρήκαν μαρτυρικό τέλος από τους Τούρκους, καθότι στήριζαν τις κατά καιρούς επαναστάσεις εναντίον των Τούρκων. Καταστράφηκε ολός καιρός, σφαγιάστηκαν οι μοναχοί, πέρασε μία περίοδο παρακμής και επανήλθε πάλι σε μία κατάσταση ζωής. Μέχρι και την εποχή, τη δεκαετία του 80, όπου άρχισε ευθύνουσα πορεία. Το 2005, τον Αύγουστο, μετά από πρόσκληση και επιθυμία του σεβαστού, πολυσέβαστου γέροντός μου, του νυν Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ειρηναίου, τότε Μητροπολίτου Κηδονίας και Αποκορώνου, ήρθαμε μία ομάδα 4 αδελφών, παραλάβαμε την Μονή, η οποία είχε ένα νέο μοναχό και έναν μεγαλύτερο στην ηλικία, και άρχισε το μοναστήρι πάλι να, με τη χάρη του Θεού, να επιβιώνει. Και βρισκόμαστε σήμερα, η αδελφότητα απαρτίζεται από 8 αδελφούς. Ασχολούμαστε με την κτηριακή ανακαίνιση της Μονής, η οποία είναι απαραίτητη, αλλά κυρίως με τη λατρευτική ζωή, που αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό κληθήκαμε, για να λατρεύουμε τον Κύριό μας, και συγχρόνως καλλιεργούμε ό,τι μπορούμε γύρω από το μοναστήρι, αξιοποιούμε όπως μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της Μονής και όχι μόνο της Μονής, την περιουσία της, όσοι απέμεινε, γιατί την περισσότερη την έδωσε στους Μικρασιάτες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και κάνουμε τον αγώνα μας εδώ με τη χάρη του Θεού. Υπάρχει βεβαίως ένα πρόγραμμα το οποίο καταλαβαίνουμε ότι πολλούς τους δυσκολεύει στο να επισκέπτονται το μοναστήρι, αλλά τούτο είναι απαραίτητο για να διασφαλίζεται, όπως είπα στην αρχή, η ησυχαστική ζωή, λόγω του ότι οι μοναχοί σήμερα, περισσότερο σήμερα, οι νέοι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε ένα μοναστήρι γιατί δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν τι να κάνουν στη ζωή τους. Είναι γιατί ποθούν κάτι μεγαλύτερο, υψηλότερο, βαθύτερο. Και αυτό μπορεί να το δώσει μόνο η Εκκλησία, μόνο η Ορθοδοξία. Και ως θησαυρός και κλεισμένος και κρυμμένος, φυλάσσεται στα σπλάχνα του μοναχισμού αυτός ο θησαυρός. Καθότι είναι, όπως είπα, η γνησιότερη αυτοέκφραση του χριστιανισμού, ο μοναχισμός. Είναι η ζωή του Χριστού με τους μαθητές του. Ιδιαιτέρως δε ο κοινοβιακός μοναχισμός, τον οποίον προσπαθούμε εδώ όσο μπορούμε να βιώνουμε. Και κοινοβιακός μοναχισμός σημαίνει ότι ο μοναχός εδώ δεν έχει τίποτα προσωπική περιουσία του. Ούτε δικό του αυτοκίνητο, ούτε δικό του κινητό, ούτε δικά του χρήματα, ούτε τίποτα. Όλα είναι κοινά. Κοινές οι χαρές, κοινές οι λύπες. Κοινή η λατρεία, κοινή και η τράπεζα. Τράπεζα είναι το να τρώμε όλοι μαζί. Κοινά τα διακονήματα, είναι οι εργασίες τα διακονήματα. Όλα είναι κοινά. Είναι η ζωή των πρώτων χριστιανών, όπως περιγράφεται στο πρώτο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Αυτό είναι το κοινόβιο. Είναι ακριβώς αυτή η ζωή που προσπάθησε να μιμηθεί, μάλλον να επιβάλλει, η ιδέα του κομμουνισμού. Αλλά μόνο που εκείνη αφαίρεσε το Χριστό. Εδώ όλα γίνονται στο όνομα του Χριστού, που αποτελεί το πρότυπο της ζωής κάθε ανθρώπου, η ζωή του Θεανθρώπου, Ιησού. Αυτά για το μοναστήρι και λίγα αυτά, τα αυτά για τη ζωή μας, και ευχόμαστε σε όλους τους ακροατές
να έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους, τον Χριστό ζώντα και ενεργούντα μέσα τους και να αγαπούν τα μοναστήρια και τους εγκαταβιούντες μοναχούς και τις μοναχές, διότι αποτελούν σάρκα εκ της σαρκός αυτού του τόπου και κάνουν το δικό τους αγώνα και δίδουν τη δική τους παρουσία στο σύγχρονο κόσμο. Να είστε καλά.